Η ανάπτυξη των ελληνοκινεζικών οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων βρέθηκε στο επίκεντρο τη επίσκεψη σε εγκαταστάσει του Διεθνού Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκη εκπροσώπων θεσμικών και επενδυτικών φορέων πόλη Ρούιαν τη Κίνα, οι οποίοι συναντήθηκαν με τη διοίκηση τη ΔΕΘ και Λέξου. Το ενδιαφέρον των Κινέζων αξιωματούχων εστίασε στη συμμετοχή επιχειρήσεων από τη Ρούιαν σε εκθεσιακά γεγονότα τη ΔΕΘ και Λέξου και ειδικότερα στην Αγκρότικα, στη Φιλοξένια, στη ΔΕΘ του 2024 και σε εκθέσει με αντικείμενο την ενέργεια και την τεχνολογία. Όπω επισήμανε ο διευθυντή του φορέα Standing Committee of the National People's Congress of Ruyan, Γινγκ Ζίκε, υφίσταται έντονο ενδιαφέρον από Κινέζου επιχειρηματίε για σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με Έλληνε και Βαλκάνιου ομολόγου του. Ο κ. Γινγκ Ζίκε σημείωσε ακόμη ότι και ελληνικέ επιχειρήσει μπορούν να λάβουν μέρο σε αντίστοιχε εκθέσει στην Κίνα. Στην αποστολή από την πόλη Ρούιαν, η οποία είναι ένα σύγχρονο βιομηχανικό και εμπορικό αστικό κέντρο με ένα εκατομμύριο εκατό κατοίκου, συμμετείχαν και εκπρόσωποι του Ρούιαν Investment Promotion Service του Turuyan Agriculture and Countryside Bureau, Turuyan Municipal People's Government Office. Η ανάπτυξη οικονομικών και επενδυτικών σχέσεων με την Κίνα αποτελεί σταθερή παράμετρο τη στρατηγική τη ΔΕΘ και Ελέξπω, που κορυφώθηκε το 2017 στην 82η ΔΕΘ όταν η Κίνα ήταν η τιμόμενη χώρα.